Λοιπόν, γεννηθήκατε. Το 1951 είπαμε. Mm-hmm. Σε ηλικία νεαρή, η οικογένειά μου, γιατί υπέστη ο πατέρας μου από τους Γερμανούς καταστροφή, είχε κάτι τρακτέρ ο πατέρας μου και κάτι αλωνιστικές μηχανές, επιχειρήσεις δηλαδή, στενομένες. Αρκετά προχωρημένες τεχνολογικά, ναι, για την εποχή, ναι, του, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί ήξερε καλά από μηχανικά, είχε τελειώσει και τον Αρχιμίδη και υπέστη καταστροφή από τους Γερμανούς, οι οποίοι όχι μόνο πήραν τα φιστίκια, το ρύζι, τις αποθήκες και τρώγανε όσο ήταν εκεί, αλλά μετά βάλανε και φωτιά αποχωρώντας. Κατηγόρησαν την οικογένειά μου για αριστερούς, ενώ δεν ήμασταν ποτέ αριστεροί, και βάλανε φωτιά οι Γερμανοί πριν αποχωρήσουν. Εγώ βέβαια ήμουνα μικρός τότε, μάλλον για να είμαι ειλικρινής, δεν ζούσα τότε, έτσι, για να φύγει το 51. Τα μαθηματικά δεν είναι πολύ γεια. Η διήγηση, ναι, ήταν, αφορούσε τα μεγαλύτερα μου αδέρφια που υπήρχαν. Λοιπόν, και σηκώθηκε η οικογένειά μας και έφυγε στον Πειραιά. Για να σπουδάσουν τα παιδιά. Και γεννηθήκατε εσείς? Εγώ γεννήθηκα στη Μεσίνη, το 51. Αλλά μεγαλώσατε στον Πειραιά. Μεγάλωσα από 6 ετών. Ήρθα στον Πειραιά, στα ταμπούρια του Πειραιός. Μάλιστα. Άλλη μια περιοχή. Άρα γύρω στο 56-57. Ενσωματωθήκατε και εσείς στο κλινόν Άστη. Στη δημιουργία, ναι, μάλλον, του κλινού Άστη. Μέχρι το 57 ζήσαμε μια τραγωδία. Από τότε που φύγαν οι Γερμανοί, έκανε ο πατέρας μου προσπάθεια να ξαναχτίσει τις επιχειρήσεις, αλλά καταλαβαίνετε τώρα ήταν δύσκολη περίοδος. Είχαν, σας λέω, βάλει φωτιά στα μηχανήματα, στα αυτοκίνητα, στα τρακτέρ, στις αλωνιστικές, και έμεινε στο δρόμο, δηλαδή δεν αποκαθίστατο αυτό που έπαθε. Mm-hmm. Λοιπόν, ήθελε μεγάλο αγώνα δηλαδή, και η μητέρα μου λέει, γιατί να δώσουμε τόσο αγώνα, καλύτερα να πάμε στην Αθήνα να σπουδάσουν. Στην Αθήνα των ευκαιριών, έτσι. Των ευκαιριών.